Προβάλλετε, κύριε Πρόεδρε, την Προεδρία της Ελληνικής Δημοκρατίας για μια πενταετία όπου θα σημειωθούν σημαντικά γεγονότα και εξελίξεις. Η ευρωπαϊκή ενοποίηση θα προωθηθεί με την ψήφιση ενδεχομένως και της συνταγματικής συνθήκης. Τα εθνικά σύνορα και ένα μέρος της εθνικής κυριαρχίας θα περιοριστούν χάρη της ειρήνης και της ευημερίας και της ασφάλειας στη διευρυμένη Ευρώπη. Τα δικαιώματα του ανθρώπου και του πολίτη θα υποστούν μεταβολές, καθώς θα μπορούν να προστατεύονται, αλλά ίσως και να παραβιάζονται από αρχές και εξουσίες πέραν των γνωστών και καθιερωμένων, και πάντως η δημοκρατία θα συναντήσει προκλήσεις και θα δοκιμαστεί από ενδεχόμενες νέες μορφές διακυβέρνησης. Καλό κουράγιο. Τι έγινε? Ζούμε σε έναν κόσμο και σε μια χώρα που οδηγείται από απίστευτα άρρωστους ανθρώπους. Θα μιλήσω σαν φοροτεχνικός. Θα μιλήσω σαν οικονομολόγος. Γιατί είναι φοροτεχνικό το θέμα. Οικονομικής φύσεως. Οικονομοτεχνικής. Το θέμα είναι φοροτεχνικό, οικονομικής φύσεως. Πώς θα σωθεί από τα δάνεια η χώρα? Πολύ απλό. Θα πουλήσουμε την Ακρόπολη. Είναι οικονομικό το θέμα. Λοιπόν, επειδή όλοι είναι οικονομολόγοι, έτσι, και λένε, ωραία, και εγώ θα μιλήσω ως οικονομολόγος. Λοιπόν, για να σωθεί από τα δάνεια η χώρα, τι πρέπει να γίνει? Θα πουλήσουμε την Ακρόπολη, είναι πάρα πολύ. Όχι, ούτε καν να την νοικιάσουμε, δεν προλαβαίνουμε. Πρέπει να βγει, δεν βγαίνει. Θα την πουλήσουμε κανονικά. Δηλαδή, τι θα πας να ανοίξεις τώρα τη Ροπιτέα, κάτω την Ακρόπολη, θα το ονομάσεις Χρυσούς Αιώνας του Πενιρλί, τι θα βγάλεις με τα σαντουίτς? Δεν βγαίνει. Θα πουλήσουμε την Ακρόπολη, αφού δεν βγαίνει. Είναι σαν να πάει να ρίξει μια κόμμα που τη λένε Ευρώπη, που ξέρει ότι την άλλη μέρα θα πάει να σου πηδηχτεί με άλλο. Και όχι μόνο τα φτιάχνεις, αλλά για να μην σε χωρίσει, τη δίνεις το μισθό σου, τη σύνταξη του πατέρα σου, το φαΐ του παιδιού σου, το αυτοκίνητό σου, το σπίτι, το εξοχικό, την ασφάλεια, στη Ακρόπολη θα κολλώσεις. Δανειζόμαστε, ως οικονομολόγος μιλάω έτσι πάντα, όχι για να αναπτυχθούμε. Δανειζόμαστε για να πληρώνουμε μέρος του τόκου. Όσο πάει. Γι' αυτό υπάρχει αυτή η αγαλίαση, η ευμάρεια, αυτή η χαρά, η ησυχία. Γιατί? Σου λέει παλεύω με το χρέος και παλεύω με το χρέος. Δεν παλεύεις με το χρέος. Το χρέος τι είναι? Δάνειο. Το δάνειο τι έχει? Τόκο. Άρα με τι παλεύεις? Με το δάνειο ή με τον τόκο? Σε επίπεδο κρατικού δανεισμού παλεύεις με τον τόκο? Αφού δεν βγαίνει. Γιατί το χρέος ξαναγεννιέται, ανατοκίζεται. Δεις το δάνειο, δεις και ο τόκος. Άρα τι κάνεις? Πληρώνεις το δάνειο ή τον τόκο? Μέρος του τόκου. Μέρος του τόκου. Και θα κολλώσεις την Ακρόπολη? Game over. Αφού δεν βγαίνει. Έχει μια σιγουριά η Ελλάδα. Εντάξει, έχω και κολλητό μου τον ψυχίατρο, μου έδωσε το χάπι, παίρνω τα χάπια και έτσι δεν αισθάνομαι καμία ανασφάλεια στην Ελλάδα. Υπάρχει μια σιγουριά, μια συγκεκριμένη πορεία της χώρας, των ανθρώπων κλπ.
Λέει οι Ευρωπαίοι, λέει είμαστε οι ίδιοι με τους Ευρωπαίους. Όχι, αυτοί είναι άλλοι. Εμείς είμαστε. Δεν έχουμε προβλήματα καταρχάς. Αυτοί δημιουργούν πρόβλημα από εκεί που δεν υπάρχει. Δηλαδή είναι όλα θέμα οικονομίας. Δεν μας ενδιαφέρει καθόλου γιατί δεν ξέρουν πού απευθύνονται. Απευθύνονται σε ένα λαό άνετο, τίποτα άλλο. Δεν ασχολούμαστε με αυτά. Δεν ξέρουν. Εμείς καθόμαστε άνετα. Πιούμε το καφέ μας, το τσιμπουράκι μας, το ζουζάκι μας. Θα κοιτάξουμε λίγο ας πούμε απέναντι τον ντουβάρι ή τον πλάτανο, ανάλογα ό,τι βλέπεις. Άνετοι. Αυτοί οι Ευρωπαίοι δημιουργούν πρόβλημα του μειόντος. Γιατί δηλαδή. Κάτσε ρε παιδί μου. Και στον καφέ σου, φάει τον. Μην άγχεστε. Αγχώνεστε χωρίς λόγο. Αυτοί οι Ευρωπαίοι δημιουργείτε πρόβλημα του μειόντος. Δηλαδή για όνομα του Θεού. Μην μας αγχώνετε. Αφήστε μας ήσυχους. Αφού δεν βγαίνει. Δεν παλεύεις με το χρέος. Το χρέος παλεύει με σένα. Αυτό σε βάζω να σκεφτείς. Δεν βγαίνει. Ελλάδα. Η χώρα των υπερβολών και των ημίθεων. Των μισών θεών. Και εκεί μισακά. Ολοκληρωμένα. Μισακά. Τιμή, δικαιοσύνη, αλτρουισμός, άνθρωπος, αξιοπρέπεια, δημοκρατία, παπάρια. Ποια δημοκρατία, ποιο ήθος δημοκρατίας. Ένα είναι το ήθος. Ξερολισμού, μπορολισμού, ξενολαγνίας, ημιμάθειας, πασαλημάτων, λίγης προσπάθειας. Δεν ομιλούμε δια δημοκρατία, ομιλούμε δια δημοπρασία. Ποιο ήθος δημοκρατίας, ποια δημοκρατία μιλάμε. Μιλάμε για δημοπρασία κανονικά και καμία δημοκρατία. Ούτε ήθος, ούτε δημοκρατία, ποιο ήθος. Εδώ μιλάμε τα. Άλλα ήθη, άλλα έθιμα. Να μην πενέσουμε τα προτερήματα της φυλής, όχι να τα πενέσουμε. Εδώ δεν μιλάω σαν οικονομολόγος, εδώ μιλάω σαν άνθρωπος, σαν Έλληνας. Και τώρα θα ξαναμιλήσω σαν οικονομολόγος. Να βάλουν τα πράγματα στη θέση τους. Ιστορικά στις χώρες που η εξουσία γονάτισε την κοινωνία, έγινε επανάσταση. Εδώ δεν μιλάμε για εδώ. Λέμε καμία μαλακία να περάσει η ώρα. Αλλά το θέτουμε το θέμα επειδή πρέπει να βάζουμε τα πράγματα στη θέση τους. Εμείς ζούμε αλλιώς. Πετάει ο γάιδαρος. Ο γάιδαρος. Όλα πετάνε. Όλα πετάνε. Εδώ υπάρχει υπουργός ανάπτυξης στην Ελλάδα. Στην Ακρόπολη θα κολλώσουμε. Στην Ακρόπολη θα κολλώσουμε. Δεν φταίμε εμείς. Σαν οικονομολόγος μιλάω. Δεν φταίμε εμείς. Φταίει η ψεύτικη και ξαφνική οικονομική άνεση που δεν προερχόταν από παραγωγή δικιά μας, από δανεικά. Και μας έκανε να περπατάνε σαν τους κάβουρες πάνω στο καρβούνι. Δεν φταίμε εμείς. Οι νέοι καταλαβαίνουν από πρώτο χέρι τη χαλαρότητα που διέπει την Ελλάδα, γι' αυτό με το πρώτο την κανά έξω. Και καλά κάνουν. 25 με 30 χρονών, όπου φύγει, φύγει. Γιατί δεν βγαίνει. Δεν βγαίνει. Στην Ακρόπολη θα κολλώσεις. Και ευτυχώς το δυσαναπλήρωτο κενό και το καλύπτουν οι πρόσφυγες. Το κρατάμε. Δεν βγαίνει. Δεν βγαίνει. Δεν βγαίνει. Στην Ακρόπολη θα κολλώσεις. Εμείς είμαστε γρήγορης αντίληψης αλλά αργής κατανόησης. Δηλαδή βλέπεις, από το 1821 έχουν περάσει 200 χρόνια. Δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει ακόμα. Είμαστε χαλαρά. Θα δούμε. Μη βιαζόμαστε. Τσάτρα πάτρα. Τι είναι αυτό. Ήρεμα. Με πρόγραμμα. Με πλαφόν. Σε βάθος χρόνου. Δεν έχουμε συνέλθει από το βόλεμα ακόμα. Να βάλω κι άλλο ένα μαξιλαράκι. Θα δω. Έτσι ζούμε χρόνια τώρα. Ωραία. Όπως πρέπει σε μια σωστή κοινωνία. Σε ένα σωστό κράτος. Όπως είναι το ελληνικό. Κράτος. Τι σημαίνει κράτος. Κράτος σημαίνει ότι υπάρχει μια σταθερότητα. Μια βάση. Κρατεά. Αυτό ακριβώς είναι η Ελλάδα. Η Ελλάδα. Γιατί έχεις βάθος χρόνου. Έχεις μέλλον. Και έχεις και την κατανόηση που πρέπει να σου έρθει. Άλλο αντίληψη, άλλο κατανόηση. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Όταν θα το καταλάβεις καλά, τότε δεν θα σε νοιάζει αν θα βάλεις δεύτερο μαξιλαράκι στον κόλο σου. Και χωρίς μαξιλαράκι, άνετος θα είσαι. Άνετος όπως γεννήθηκες. Σαν οικονομολόγος μιλά. Και έρχονται και ο άλλος να παίξει και μου λέει το αγάπη κάνει την άδρυση το διαβίου και γι' αυτό και αφήσει τον πολλαπλασιασμό. Δεν έτσι, οικονομολόγο μιλάς ρε. Nothing personal, just business. Τι είπες του λέω. Nothing personal, just business. Οκ, του λέω. Γιατί δεν βγαίνει. Τι θα του πω. Όχι. Ναι θα του πω. Τι λέει, δεν θα μας βοηθάνε. Θα τους φωνάξουμε και από πάνω. Όχι, οι άνθρωποι κάνουν τη δουλειά τους. Λοιπόν, αυτό στην Ακρόπολη θα κολλώσεις τώρα. Nothing personal, just business. Το λέει καθαρά ο άλλος. Είναι καθαρός άνθρωπος. Είναι ανοιχτός. Σου λέει, έχω να πάρω το μεδούλι. Άστο, το σώμα δεν το θέλω. Σου πάρω το μεδούλι. Το είχαμε αυτό. Μου λέω, πώς σου φαίνεται το μάρμαρο. Κοιτάει, μου λέει παλιό δεν είναι. Λέω, ναι, αλλά έχει αξία. Λέω, μέσα στο μάρμαρο έχει χρυσό. Έλα μου λέει. Ναι, του λέω, αν το σηκώσεις όλο αυτό, έχεις θησαυρίσει. Του λέω, nothing personal, just business. Να του πω κι εγώ τι θες. Θα μου λέει μόνο αυτός. Γιατί είμαι Έλληνας. Έχω μια.
Και κόλλωσε ο ξένος και μου λέει, πόσο? Λέω, να τα βάλουμε κάτω. Εκεί φτάσαμε στο σημείο και πάει ο Τσίπρας στις Βρυξέλλες. Για να δει πόσο θα. Μην του ρίξουν την τιμή στην Ακρόπολη. Όχι. Η Ακρόπολη είναι δηλαδή μία Ελλάδα και άλλη μία Ελλάδα. Πουλάει δηλαδή. Έχει μία και άλλη μία καβάτσα. Του έρχεται μία Ελλάδα, πουλάει τη μία Ελλάδα και του μένει και μία καβάτσα για να ζήσει ο κόσμος. Συγκεκριμένα ως οικονομολόγος μιλάω. Γιατί δεν βγαίνει. Στην Ακρόπολη θα κολώσει. Πάλι καλά είμαστε. Σαν οικονομολόγος μιλάω. Στην Ακρόπολη θα κολώσουμε. Δεν βγαίνει. Η Ακρόπολη σε μάρανε. Δεν βγαίνει. Δεν βγαίνει. Τι ωραίο αυτό που δεν βγαίνει. Να έχεις δουλειά μπροστά σου. Ασχολείσαι με κάτι. Άμα έβγαινε, βαριέσαι. Δεν βγαίνει. Δεν βγαίνει. Δεν βγαίνει. Δεν βγαίνει. Δεν βγαίνει. Στην Ακρόπολη θα κολώσει. Σαν οικονομολόγος μιλάω. Ζούμε σε έναν κόσμο και σε μια χώρα που οδηγείται από απίστευτα άρρωστους ανθρώπους. Στην Ακρόπολη θα κολώσουν. Αρδενώνα.